Στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί η νομοθέτηση για τη νέα ανώτατη εκπαίδευση, το Σεπτέμβριο του 2019 να έχουν αναβαθμιστεί τα υπάρχοντα τμήματα και το Σεπτέμβριο του 2020 να έχει ολοκληρωθεί και η δημιουργία των νέων τμήματων. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, που συμμετείχε σε έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης με φόντο το μέλλον του Ιδρύματος, για το οποίο, όπως είπε, είναι το κορυφαίο στη χώρα. Έχει πολλά να προσφέρει το ΤΕΙ και θα πρέπει το θεσμικό του πλαίσιο να το επανεξετάσουμε. Και η απόφαση του Υπουργείου και μετά από τις συζητήσεις που κάναμε σήμερα είναι να συγκροτηθεί μία ομάδα εργασίας, όπου θα συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα εργασίας οι Πριτανικές αρχές και όσοι άλλοι μας υποδειχθούν, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα εργασίας ακαδημαϊκοί από όλη την Ελλάδα, για να συζητήσουν μεταξύ τους προτάσεις για την επόμενη μέρα του ΤΕΙ Κρήτης. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, άμεσα θα συσταθεί ομάδα εργασίας που θα συντάξει προτάσεις, αλλά και θα τις καταθέσει και στην οποία θα συμμετέχουν η Πριτανία του ΤΕΙ, μέλη ΔΕΠ, αλλά και ακαδημαϊκοί από την υπόλοιπη χώρα, καθώς Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πολυτεχνείο αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο διάλογο, διαφωνώντας με τις συνέργειες αυτές. Τη στιγμή που τα δύο ιδρύματα δεν θέλουν να συζητήσουν αυτή την προοπτική, η πολιτεία νομίζω έχει κάθε δικαίωμα αλλά και υποχρέωση δημοκρατική να βρει τρόπους να συζητηθεί το μέλλον του ΤΕΙ Κρήτης. Ο τρόπος λοιπόν αυτός είναι ομάδα εργασίας με άτομα του ΤΕΙ Κρήτης και με ακαδημαϊκούς αδιαφυσβήτητου κύρους από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το κλίμα πάντως φαίνεται ότι δεν έχει εκτονωθεί και την ώρα που στην υπόλοιπη Ελλάδα ήδη προχωράει η νομοθέτηση, στην Κρήτη η άρνηση από Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ εξακολουθούν να υφίστανται. Πάντως ο Υπουργός διευκρίνησε ότι σέβεται την απόφαση των δύο ιδρυμάτων, εξήγησε όμως ότι μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Σεπτέμβρη θα περιμένει το πόρισμα και τις προτάσεις από την ομάδα εργασίας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την νομοθέτηση και σε ό,τι αφορά το ΤΕΙ Κρήτης, δίχως να ονοματίζει την εξέλιξη ως πανεπιστημιοποίηση, καθώς, όπως είπε, περιμένει τις προτάσεις που θα προκύψουν. Ξέρετε, στην αρχή ξενίζουν κάποιες προτάσεις για συνέργειες. Το ζήσαμε σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μετά από συζητήσεις φεύγει όλη η μεταφυσική, αν θέλετε, της αμηχανίας και του φόβου. Ελπίζουμε να γίνει το ίδιο και στην Κρήτη. Ο Πρίτανης του ΤΕΙ Κρήτης πάντως εμφανίστηκε ξεκάθαρος, λέγοντας ότι την ώρα που στην υπόλοιπη Ελλάδα οι συνέργειες θα ενισχύσουν τη δυναμική των πανεπιστημίων, η Κρήτη δεν μπορεί να μένει πίσω. Δεν καταφέραμε να πείσουμε τους συναδέλφους να προσέλθουν να συζητήσουμε για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κρήτη. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία ισχυρών πανεπιστημίων στην υπόλοιπη Ελλάδα θα δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση στην Κρήτη. Τα επιχειρήματά μας αυτά τα έχουμε τονίσει επανειλημμένα σε συναντήσεις που έχουμε με μέλη ΔΕΠ των άλλων δύο πανεπιστημίων της Κρήτης αλλά και με τις Πρετανικές Αρχές.